Hello ladies and gentlemen, we are back. Μη μου πεις και πάλι κοντά σου όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Κυριακή σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά... Και το εξωτερικό φυσικά. Με πάρα πολύ αγάπη, γιατί μπορούμε, γιατί θέλουμε, γιατί σας αγαπάμε, γιατί μας αγαπάτε. Και γιατί όχι άλλωστε. Γιατί επιβάλλετε, γιατί υποβάλλετε και ανθυποβάλλετε. Όλα στα βάλετε είναι. Αλλά ποτέ μην υπερβάλλετε. Σου εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο, καλό καλοκαίρι για το 2016 μιλάω, όχι για το 2015. Καλά, σήμερα είσαι πολύ, δηλαδή, εντάξει. Σου πάει, ρε παιδί μου, αυτό το στυλ πάρα πολύ. Η γυναίκα, ρε παιδί μου, Γιάννη με το τακούνι, είναι μια πολύ διαφορετική γυναίκα. Κοίτα όμως το μπό. Κοίτα όμως το πράσινο. Η γυναίκα με το τακούνι. Είναι μια γυναίκα με τακούνι. Δικό της. Όχι, του παπουτσιού. Το τακούνι δεν είναι της γυναίκας, είναι του παπουτσιού. Αλλά μπορεί να γίνει δικό του όταν του το φέρει στο κεφάλι. Ναι, αυτό πήγε να σου πω. Υπάρχει και άντρας με τακούνι. Με τακούνι, ναι. Καρφωμένο βέβαια. Καρφωμένο βέβαια, αλλά δεν πειράζει τουλάχιστον με τακούνι. Και με παντόφλες υπάρχει. Και με παντόφλες. Καρφωμένες, όχι, ακουμπισμένες. Όχι, γιατί αυτό δεν λένε έχει φάει παντόφλα, λέει αυτό. Α, έχει φάει παντόφλα. Γιατί έτσι λένε ρε παιδί μου έχει φάει παντόφλα. Γιατί λένε έχει φάει. Εννοήσαμε ότι έχει φάει δηλαδή, παντόφλα. Τι εννοείς? Μας είμαι 10 λεπτά. Εννοώ ρε παιδί μου που λέμε αυτός τρώει παντόφλα. Δηλαδή μπαίνοντας στο σπίτι, έλα εδώ και τι έκανες και πού είχε. Ναι, ωραία αυτό. Α, γι' αυτό το λέμε. Τι, και ζωνιά όμως τρως. Παλιά η ζώνη. Ζώνη ήταν από τους μπαμπάδες, τους κακούς μπαμπάδες. Και ήταν και η βέργα από τους κακούς δασκάλους. Και ήταν και το παπούτσι από την κακιά μαμά. Το παπούτσι. Μαμά με το παπούτσι έδερνε. Αλήθεια. Ή την κουτάλα από την κακιά μαμά. Πόπο, την κουτάλα, ναι. Τι εκείνα τα χρόνια. Τη βέργα όμως στο σχολείο που τη βάζεις. Τη βέργα. Τράτζικ. Άσχημα πράγματα, ε. Μόνο άσχημα. Τραγικά. Είσαι άθλια. Άλλωστε... Ένα βίντεο. Τι πάθα μόνη μου. Έσπασε. Στο εξωτερικό, παιδιά, αυτό ήταν τραγικά ανατριχιαστικό, αλλά το πιο ανατριχιαστικό ήταν τα μηνύματα από κάτω των κάποιων ανθρώπων που έλεγα έτσι και σας είχα μπροστά μου. Οχ, και να σας είχα. Που είναι ένας δάσκαλος και επειδή ο ένας μαθητής έκανε λάθος άσκηση, ένας μαθητής πήρε και τα 27 παιδάκια της τάξης Γιάννη, τα άστησε στη σειρά, τα έφερνε μπροστά τους, έχουν χαστούκια και με τη βέργα τους βάραγε στην πλάτη. Αν είναι δυνατόν και για καθηγητής, ντροπή. Θέλετε να ακούσετε τάξεις τρίτης δημοτικού. Απίστευτο. Παιδιά, και τα γράφουν από κάτω. Έλληνες, Ελληνάρες. Έλα μωρέ, σιγά τώρα, εμείς δεν τρώγαμε, λέει, τότε μικρά, λέει, με τη βέργα από το δάσκαλο. Μου να του πω, ποιο βέργα, ποιο δάσκαλο. Σας έστειλε σειρά και χαστούκια, να τα βλέπεις τα μωρά. Θέλω όχι, να πω... Φαινόταν ένα κάπου τύπου θέλω ελληνάτα, να πω τύπου... εγώ, σπάνω σε αυτό, ότι δεν έχει σημασία ο τρόπος, δηλαδή όταν ο άλλος θέλει να κατανοήσει το λάθος, τότε το κατανοήσει. Είτε του τη βαρέσει με βέργα, είτε του την πεις με τα λόγια. Όλα είναι θέμα πώς θα περάσεις κάτι στον άνθρωπο που έχει κάνει ένα λάθος, εν πάση περιπτώσει, ένα παράπτωμα. Ναι. Δηλαδή μπορεί και με ωραίο τρόπο να το εξηγήσει, πεις, έλα να σου όταν κάνω μάθημα. Δεν χρειάζεται να κάνει αυτό. Βέβαια αυτό που λέγανε ότι δεν πήρε λόγο. Πήρε ράβδο, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού. Κατά αυτόν τον τρόπο έτσι. Τώρα το κάνεις μία έτσι, λίγο να τον τζούξεις στο μπουτάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα σας πω ένα περιστατικό που έχω ζήσει, παιδιά. Ήταν το πιο τραγικό που έχω δει στη ζωή μου αυτό. Μέχρι να βγεις, να πάω. Λοιπόν, άκου να δεις. Πάει ξεκουραστείς. Πάει σερβιριστείς. Ένα κεράκι. Να μας τροτάρεις κάτι. Λοιπόν, έχω πάει σε ένα κομμωτήριο. Άκου τώρα να δεις. Δηλαδή, πόσο κακό. Ναι, δεν θα σου το πω, το γυρίζεις. Απλά το αυτό είναι το τύπο που κάνουν στις ταινίες. Που είναι το στις ελληνικές ταινίες, λες. Κάνουν αυτό, κάνουν. Όχι, βρε, γιατί αυτό ήταν στα καλά τα σπίτια που τρατάραν το λικεράκι. Ναι, αλλά και το λικεράκι δεν πίνεται αυτό μόνο. Ναι, αλλά δεν πέφτεις κάτω όταν άσκελε μετά. Για ποιες τρία λικεράκια που είναι εκεί πάνε. Ναι, εδώ έχει μεθύσει άνθρωπος με τα σοκολατάκια που μου έλεγε. Δεν λέω ποιος είναι γνωστός. Λοιπόν, και είμαστε κομμωτήριο λοιπόν που λέτε, παιδιά, μιλάμε για τραγική ιστορία. Καταρχήν, κοιτάει από εκεί να πούμε ότι κοντά μας είναι για το πρώτο μας θέμα, γιατί κοιτάει από εκεί ο κόσμος θα νομίζει ότι μιλάει μόνη της, είναι χαζή. Η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου που είναι εδώ κοντά μας. Θα μιλήσει βέβαια. Θα μιλήσει, έχουν πολύ ωραία πράγματα. Και είσαι και με ωραίο χρώμα και εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Τι είπα το τελευταίο καιρό, σχεδόν συνδυασμό. Ξέρετε, θέλουμε να το κάνουμε εμείς οι δύο ίδιοι και εσύ το παράτα. Και εγώ στη μέση του. Για να ταιριάζει να σπάς, ναι. Που λες και ήμουν στο κομμωτήριο. Ακούστε να δείτε πόσο κακό είναι αυτό το πράγμα που λες όπου δεν πήρε τη λόγο σπιτιράβδο. Δεν επιτρέπεται. Είμαι λοιπόν στο κομμωτήριο και έχει έρθει ένα κύριο
Θα ήταν, θα ήταν γύρω 42-43, όχι μεγάλος. Ήσουν να δεν ήσουν μια πράξιμα του κλέφτρα. Τώρα που σε πήρα εγώ, τι γυρεύεις. Ζητάς και σου τα φέρνει, βέβαια. Λοιπόν, και έχει κάτσει ο Χριστιανός, είχε να τον κουρέψουνε. Άκου τώρα, παιδιά. Στο κομμωτήριο να τον κουρέψουν, πού ακούστηκε. Ναι. Εντάξει, παιδί μου, θέλω να σου πω, ναι. Δεν πήγε να βγάλει φρύδια. Και εκεί που τον κουρεύει η κοπέλα, παιδιά, το έζησε αυτό το πράγμα και ειλικρινά ξέρω πως στεναχωρήθηκα. Και όμως τον κουρεύει. Του κάνει αυτό, του πιάνει, μου επιτρέπει λίγο. Του πιάνει τα αυτιά και του κάνει έτσι. Παιδιά, με το που του πιάνει τα αυτιά και του κάνει αυτό, αρχίζει να χτυπιέται, σηκώνεται πάνω και να χτυπιέται, να ολιάζει. Και έχει μείνει η κοπέλα με το ψαλίδι κάγκελο. Σοκαρίστηκε, ξέρει, και σοκαρίστηκαμε και οι υπόλοιποι. Αλλά ο άνθρωπος έπαθε σοκ, όχι αστεία. Και με το που το συνειδητοποιεί και ο ίδιος το σοκ που έχει πάθει, λέει, σου ζητάω, λέει, συγγνώμη. Όταν ήμασταν, λέει, μικρά στο σχολείο, ο δάσκαλος, λέει, με έσερνε από το αυτί τους ορόφους πάνω κάτω για να με δείξει ως τιμωρία. Απίστευτο, γιατί έχει μείνει τώρα. Και μου έχει μείνει, όταν μου πλησιάζουν τα παιδιά, σας το λέω και να τριχιάζω. Όταν λέει, μου πλησιάζουν τα αυτιά, νομίζω ότι θα μου κάνουν δύο πράγματα. Όχι, 43 χρονών ο Χριστιανός, εσύ. Και η κοπέλα του κάνει τα αυτιά για να τον κουρέψει, καταλαβαίνετε λοιπόν, για πόσα παιδιά έχουν ψυχολογικά από αυτούς τους τρόπους υποτιθέμενης εκμάθησης. Και εγώ βέβαια έχω έτσι πολλά. Κατάλοιπα. Δηλαδή, τύπου άμα πας να. Γιατί να μην σου πιώσει το κεφάλι. Δηλαδή, είναι από παιδική ηλικία. Αυτό από τι προήλθε. Από κάποια βιώματα που εγώ σε άλλα άτομα κατάλαβες και αυτό έχει γίνει. Δηλαδή, πολλές φορές πήγαινε μια θεία μου να βγάλει κάτι το φαγάσι να σκουπίσει. Και εγώ. Καταλαβαίνεις. Και αυτό έχει μείνει από βίωμα. Εντάξει, είναι και αυτό. Ναι, είναι και αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται μια ψυχαγωγή. Γι' αυτό όχι μπροστά μου σκυψίματα και τέτοια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, προσέχετε, δεν προσέχετε. Βγαίνει το του βγαίνει αυτό. Ναι, είναι αυτό είναι το που σου θυμίζει, καταλαβαίνεις. Είναι σαν, σαν τον Ταύρο που ξαφνικά μόλις δει το κόκκινο πανί. Το γελοπολείο. Άμα είναι το γελοπολείο, ναι, αλλά τώρα ξέρεις με όλα αυτά τα καινούργια πολυκαταστήματα. Τελείωσαν τα γελοπολεία και τώρα πάνε στα καταστήματα οι Ταύροι. Γιατί ο Ταύρος, γιατί λέγανε ότι πήγαινε στο γελοπολείο. Για να πάρει κανάτα. Μάλλον για να βγει νερό. Να μην αλλάξει την έρευνά σου. Αυτή θα πει, τη μεγάλη. Λοιπόν, πήγε να βρει τη μικρή για να μας σε πετάξει. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ κοντά μας για δεύτερη φορά. Εσείς θα παρουσιάσουμε, συνεχίζουμε εμείς και άστε. Ναι, κάτσε λίγο ακόμα. Έχουμε κάτι. Α, δεύτερη φορά θα παρουσιάσουμε. Στην τρία. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τη συναισθηματική υγεία του παιδιού. Καλό ενδιαφέρον. Ναι, θα πούμε για τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συναισθηματική υγεία του παιδιού. Και αν προλάβουμε, θα πούμε για την καλή συναισθηματική και την κακή συναισθηματική υγεία. Λοιπόν, ξέρουμε ότι στο τέλος της βρεφικής ηλικίας το άτομο παρουσιάζει ένα πλούσιο ρεπερτόριο θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Αντιδράσεων όπως φόβη, αποστροφή, θυμό, ζήλια, χαρά, λύπη και κατάθλιψη. Συναισθηματική υγεία του παιδιού είναι ο τρόπος με τον οποίο το παιδί αισθάνεται, σκέφτεται, συμπεριφέρεται και συνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο. Γενικά, ένα παιδί μπορεί να σχετίζεται με τον κόσμο, είτε επιτυχώς είτε ανεπιτυχώς. Mm-hmm. Λοιπόν, επιτυχώς είναι ένα χαρούμενο και με ενδιαφέρον για τον κόσμο γύρω του αυτό το παιδί. Είναι το τι κάνει φίλους, και δίνει και δέχεται αγάπη. Το δείχνει αυτό. Έχει διάθεση να μάθει, ρωτάει για τα πάντα. Είναι ευτυχισμένος στο σχολείο του, το δείχνει. Δεν παραπονιέται συχνά και δεν λέει «Πονάει η κοιλιά μου», δεν παραπονιέται για την υγεία του. Πάμε ανεπιτυχώς. Συχνά φαίνεται δυστυχισμένο και λυπημένο. Πολλά παιδιά τα έχουμε δει να κάθονται σαν σκεπτικά, σαν κάτι να τους προβληματίζουν. Ναι, να λες ότι τώρα τι έχει μετά. Ακριβώς. Έχει δυσκολία στο να κάνει φίλους. Είναι απόμακρος δηλαδή από όλους. Δεν πηγαίνει καλό στο σχολείο, αν και είναι έξυπνο. Πόσα παιδιά έχουμε δει. Ναι. Δεν είναι μόνο πρόβλημα δικό τους. Είναι, ίσως το πρόβλημα προέρχεται και από την οικογένεια. Καλά, οπωσδήποτε. Από το οικογενειακό περιβάλλον κάτι να γίνεται. Δεν φταίνε πάντα οι γονείς. Ήπως φταίει κάποιο... συγγενικό πρόσωπο. Μπράβο. Η γιαγιά, ο παππούς ή κάποιος αδερφός. Η καθαρίστρια. Ακριβώς. Υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν. Εγώ ξέρω έναν άνθρωπο που τον ανέβαζε η καθαρίστρια όταν. Όχι η καθαρίστρια που τον πρόσεχε, babysitter, στο φωταγωγό και του λέγανε: δεν είσαι καλό παιδί, θα σε πετάξω από εδώ. Και δεν μπορούσε να ξανανεύει ποτέ στη ζωή του στο δεύτερο όροφο. Ναι. Εσύ. Συμβαίνει αυτό. Ξέρεις πολύ ωραία παραδείγματα.
Επίσης, ξέρεις και το άλλο. Ε? Ξέρεις κανένα άλλο έτσι χαρούμενο. Παρουσιάζει πόνους και ενοχλήσεις που ένα παιδί, κανονικό και φυσιολογικό, δεν το λέει ότι έχει συχνά ενοχλήσεις. Χωρίς να υπάρχει όμως οργανική αιτία. Είναι πολύ σημαντικό. Καλό είναι αυτό να μην το προσπερνάμε ποτέ μας πει το παιδί μας ότι... Καλά, σίγουρα. Αν όμως ένα παιδί από την ηλικία των τριών, σου λέω, αρχίζει και παραπονιέται, πονάει η κοιλιά μου, πονάει η μύτη μου, πονάει το χέρι μου. Υπάρχει κάτι. Σίγουρα κάτι υπάρχει. Αν ξέρουμε καθαρά και είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν είναι θέμα υγείας. Ότι μπορεί να είναι και κακομαθημένο παιδί αυτό που το βάζεις. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά... Μπορεί, αλλά εδώ μιλάμε πάντα με παιδιά... Με γνώση μας που δεν είναι, ξέρουμε ότι δεν είναι. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συναισθηματική υγεία του παιδιού. Το συναισθηματικό υπόβαθρο των γονέων. Είναι ένας βασικός παράγοντας αυτό. Οι συναισθηματικοί όριμοι γονείς είναι περισσότερο πιθανό να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους να μεγαλώσει σωστά. Ένα παιδί, όταν μεγαλώνει με δύο ανθρώπους οι οποίοι θα κοιτάξουν μόνο τη βόλτα τους και το πώς θα βγουν έξω, δεν ήταν έτοιμοι, δεν ήταν επιλογή τους να γίνουν γονείς, το παιδί θα μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον και θα ζητάει άλλα πράγματα. Ίσως και αν δεν υπάρχουν συγκινικά πρόσωπα, να ξεφύγει. Η υποδοχή του παιδιού από τους γονείς, αυτό που είπαμε, αν το παιδί το ήθελαν ή αν δεν το ήθελαν. Η υποδοχή του παιδιού ως ξεχωριστής προσωπικότητας είναι σημαντικό για τη συναισθηματική υγεία. Ακόμη και όταν οι επιθυμίες του και οι επιλογές του δεν συμβαδίζουν με τις προσδοκίες των γονιών. Καταλάβατε τι σας είπα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι, αυτό που σας είπα. Είναι ένας βασικός παράγοντας. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Έλεξη από τα χείλη μας δεν βγαίνει. Η ζωή τα λέει απόψε όλα. Τι να πεις και τι να πω. Τέλειο. Αμηχανία. Αμηχανία. Αγαπάς και να με παίρνει. Μυρολογιό έγινε το Προχθές για να πάει σε ένα μαγαζί. Ναι. Άκουσες τι είπε. Τα άκουσες. Όχι, τι είπε. Να μ' αγαπάς. Αμηχανία, αμηχανία, να μ' αγαπάς και να με παίρνεις με τη μία. Να με παίρνει καλό ο ύψος. Ομορφέα. Είχαμε πάει σε ένα μαγαζί, τώρα μια παρένθεση μεγάλη. Και είπε. Τόση. Με το συμπάθειο. Και είπε. Μία τραγουδάρα, μου σηκώθηκε η τρίχα. Καλά, τα πανέρια πήγαν. Ω, κυρίως Πετρίδη! Α, εγώ, για μένα μιλάει. Τα πανέρια πήγαν και ήρθαν. Ποιος σου είπε, ποιος σου είπε. Της είπα στο... Πες του, να τρελαθώ. Το θα έπρεπε. Το θα έπρεπε να ήσουν εδώ, καλέ. Αυτό δεν σου είπα. Ναι, αυτό μου είπες. Σ' άρεσε. Πολύ γλυκούλη μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συναισθηματική υγεία του παιδιού. Είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον που κινείται το παιδί. Όταν με κοιτάς έτσι με συγκλονίζει. Σε συγκλονίζω. Ναι. Λοιπόν, είσαι οικογένεια... και εσύ από το Κολοκοτρονίτσι. Όχι. Α, από πού είσαι. Από την Πάτρα. Από την Πάτρα είσαι. Πατρινιά είσαι. Α, έτσι ήρθε. Α, έχω ελαλήσει λοιπόν, εδώ μέσα. Η οικογενειακή ατμόσφαιρα μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα στο παιδί. Μέσω του άλλου το είπαμε και αυτό. Λοιπόν, η κληρονομικότητα. Θα σας φανεί γελίο. Ναι, καθόλου γελίο. Η κληρονομικότητα. Παίζει πολύ μεγάλο. Χαρακτηριστικά με τα οποία το παιδί γεννιέται, παίζουν με τη σειρά τους ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Μπράβο, ρε Αλέξανδρε. Λοιπόν, παρατηρούμε τη συμπεριφορά του παιδιού και τη σχέση με τους άλλους. Πώς φέρεται σε έναν ξένο. Ακούμε τι έχει να μας πει το παιδί. Δεν το αγνοούμε. Πολλά παιδιά έχουν πέσει θύματα και έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους. Από θέμα κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης. Γενικής κακοποίησης, αρρώστια, αυτό μπορεί να περιέχει. Ναι. Χρησιμοποιούμε την κοινή λογική ψάχνοντας για εκδηλώσεις μορφών που χρονίζουν. Τι εννοώ, η παιδική ηλικία έχει μια εποχή κατά την οποία δημιουργούνται μεγάλες συναισθηματικές εντάσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε καλή... Έχουμε τις ηλικίες που μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές, δηλαδή, ή γενικά. Γενικά. Αλλά αυτό ξεκινάει από 3 και μπορεί να φτάσει και ως τα 18. Πάντως, εγώ από όλα αυτά που αναφέρεις, αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για μέσα στο σπίτι,
Ο πιο βασικός και καταλυτικός παράγοντας θεωρώ και θεωρώ είναι. Προσωπικά, είμαι βέβαια, ότι είναι καθαρή συναισθηματική συμπεριφορά των γονέων. Τέλος. Όχι, δεν τελείωσε η εκπομπή. Ξέρεις τι, υπάρχει. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Υπάρχει και υπάρχει οικογένεια που στο οικογενειακό περιβάλλον είναι τέλειο σε όλα και όταν πάει το παιδί σε κάποια δραστηριότητα να του χαλάει όλη η ψυχολογία. Γιατί, ίσως να μην θέλει, ίσως να του φέρεται άσχημα, ίσως τα παιδιά να τον ενοχλούν. Bullying. Εντάξει, ναι, άλλο θέλω να σου πω όσον αφορά το σπίτι. Αν υποθέσω ότι κάτι προέρχεται μέσα από το σπίτι, γι' αυτό σου ανέφερε αυτό. Ναι. Αν κάτι δεν είναι ούτε το σπίτι που μπορεί να είναι μικρό, μεγάλο, μεσαίο, ή κάποτε να μένει σε ένα μεγάλο και να πήγε σε ένα μικρότερο. Αν υπάρχει αγάπη και επικοινωνία και οι γονείς έχουν τη μεταδοτικότητα που πρέπει, ωραία, δεν τα λέω. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα ούτε ο χώρος, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε τα. Να ρωτήσω. Ο Γιάννης δεν μπορεί να πει ότι ο αυτούλου του πονεί, αλλά. Τι είπε κάτι. Όχι, έχει τελειώσει το πράγμα. Λέγοντας συναισθηματική, εννοώ και το εξής. Όταν η μαμά είναι με τον μπαμπά, δεν είναι χωρισμένη, έτσι, ούτε και θέλανε και το παιδάκι που του ήρθε και όλα καλά. Αλλά ξαφνικά το ζευγάρι αρχίζει να νιώθει ότι ο ένας από τον άλλον έχει αποκοπεί, δεν είναι καλά. Δεν χωρίζουν γιατί πόσα τα παιδάκια θα το αντιμετωπίσουν και εδώ και όλα αυτά. Αυτά όσο και να το διαχειρίζονται ως όριμοι άνθρωποι καλά, δεν σημαίνει ότι το συνέστημα αυτό ως ενέργεια δεν μεταδίδεται. Σωστά. Κατάλαβες. Κάθε πότε είναι τα σεμινάρια σας. Τελικά πρέπει να το κάνω. Ναι. Μην το γελάς. Όχι, εγώ δεν το γελάω. Εντάξει. Το γελάς μόνος. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την καλή συναισθηματική υγεία. Mm-hmm. Λοιπόν, σημαίνει ότι το παιδί είναι χαρούμενο τον περισσότερο καιρό. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν παιδιά που είναι λυπημένα. Για πολλά πράγματα, γιατί χαλάσε το παιχνίδι του. Σίγουρα, σίγουρα. Για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί η κοπελίτσα που του αρέσει στο σχολείο του κοίταξε και τα λοιπά. Πω, τι ώρα που περνούσαμε τότε. Διαπραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω τα μαθητικά. Τα χρόνια δεν αλλάζω με τίποτα. Μα εγώ θα επιμένω πάντα να γινόμουν. Πάλι παιχνίδι που αναζητιόμουν. Στις ίδιες τάξεις, στα ίδια κρανία. Με τη δασκαλίτσα μου να κάνω το τρία. Και τους καθηγητές μου να βλέπουν που τα κάνω. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν αλλάζω. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή. Με τη δασκαλίτσα σου. Για μένα, τι έκανα. Τι είναι, για να ο καθένα ανάλογα με την εμπειρία του. Αυτό. Εγώ με τον δάσκαλο στην πρώτη δημοτικού. Ήσουν ερωτευμένη. Πέμπτη. Όχι, δεν ήμουν ερωτευμένη, δεν ήταν ωραίο. Ναι. Μα έπαιρνε στην πρώτη δημοτικού το χεράκι και μα έκανε το ένα, το δύο. Σε όλα τα παιδάκια, τέλειο. Και μέχρι να έρθει η σειρά μα, ζωγραφίζαμε. Μαγικά, ήταν πολύ ωραίο. Μόνο στην τάξη σου πρέπει να γινόταν αυτό. Πουθενά άλλου στον κόσμο. Όχι, ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, τελείωσε. Όχι. Α, έχει ακόμα. Ναι. Ωραία, πρόσεξε θα κάνει. Στάκαμαν. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, για να μην το κόψουμε τώρα, γιατί μου αρέσει έτσι που τα λέει, τα λέει πολύ ωραία. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Ναι. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα που ζήτησαν οι τηλεθεατές μας να δούνε, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ από την Extreme Time Steely και τον Δημήτρη Χρυσόπουλο. Τέλεια. Γιατί θέλουν και αυτό το κάπως διαφορετικό, το Extreme Time, έτσι λίγο να ξεφύγουμε. Και αμέσως μετά θα γυρίσουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου που ξεκινήσαμε. Δεν το θέλετε αυτό? Το θέλουμε όλοι, οπότε σύσσωμη και ομόφωνη απόφαση, πάμε σε break.
Κώστας Ιωακιμίδης σήμερα κοντά μας. Ένας προπονητής, ένας δάσκαλος με μια πορεία αρκετών χρόνων μέσα στο χώρο του kickboxing. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που με διαλέξατε για τη συνέντευξη αυτή. Συγχαρητήρια στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Την παρακολουθώ. Είσαι πολύ διευκρινιστικός. Αυτά που λες όντως πραγματικά είναι έτσι όπως ακριβώς έχουν συμβεί. Είτε αναφέρεσαι στο παρελθόν, σε μεγάλους αθλητές, είτε στο μέλλον. Και πραγματικά θεωρώ ότι μια τέτοια προσέγγιση, έτσι αναλυτική, όντως έλειπε από το χώρο μας. Με τιμάει πολύ η κουβέντα σου και να τα ακούω από σένα, γιατί όπως είπα είσαι στο χώρο αρκετά χρόνια. Σήμερα βρισκόμαστε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kickboxing υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing. Πώς βλέπεις τη διοργάνωση? Σαφώς η φετινή διοργάνωση είναι βελτιωμένη από την περσινή. Κατάφερε η Ομοσπονδία και μεγάλωσε τις μέρες. Το πρωτάθλημα πλέον θα γίνει σε τετραήμερο στην ουσία. Οπότε δίνεται το περιθώριο να μην υπάρχει τόσο μεγάλος ενωστισμός, να τρέχουν καλύτερα οι αγώνες, να υπάρχει μια καλύτερη ροή, ώστε να μην ταλαιπωρούνται ούτε οι αθλητές και οι προπονητές πρώτα από την επαρχία, που είναι πολύ σημαντικό γιατί η επαρχία στηρίζει τα πρωταθλήματα, ούτε οι αθλητές της Αθήνας ξέρουν πάνω κάτω περίπου πότε θα αγωνιστούν. Βέβαια, σε όλες τις διοργανώσεις αυτές με τέτοια συμμετοχή υπάρχουν 1.700 άτομα σχεδόν, μπορεί και παραπάνω. Είναι σημαντικό νούμερο 1.700 άτομα. Πάντα θα συμβούν και κάποια πράγματα τα οποία θα είναι εκτός. Σε αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Πρόγραμμα, ναι. Τέσσερα ρινκ. Πιστεύω ότι εσύ δεν το έχεις ξανασυναντήσει το πρωτάθλημα αυτό. Αν θυμηθώ εγώ που ακολουθώ την Ομοσπονδία από το 98 σχεδόν, από τα πρώτα της χρόνια, τέσσερα ρινγκ, πραγματικά δεν είχαμε ξαναδεί. Και στην περινή διοργάνωση είχαν στήσει πάλι τέσσερα ρινγκ και τα τατάμι. Όντως πραγματικά σε ένα χώρο τέτοιο είναι μου θυμίζει. Καλύφθηκαν δηλαδή οι αδυναμίες των προηγούμενων ετών. Αυτό πιστεύεις ότι έχει σχέση με τη διοίκηση ή είναι θέμα της συνεννόησης των δασκάλων μαζί με τη διοίκηση? Θεωρώ ότι η διοίκηση έχει το οργανωτικό κομμάτι. Οπότε έχει καλώ πράξει και έχει δημιουργήσει τους χώρους αυτούς για να μπορούν να καλυφθούν. Εμείς είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια αυτή. Το οργανωτικό κομμάτι είναι στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, στον πρόεδρο, στο συμβούλιο. Εμείς είμαστε αυτοί που συμμετέχουμε. Έτσι, εμείς βοηθάμε, συνεισφέρουμε στους αγώνες. Το οργανωτικό είναι δικό τους, νομίζω. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα που θέλω να σε ρωτήσω είναι το όφελος των αθλητών. Γιατί συμμετέχουν αθλητές από όλα τα στυλ. Είτε είναι ταεκβοντό, είτε είναι kickboxing, είτε είναι kyokushin karate, είτε είναι επικομαχία. Μπορείς από τη στιγμή που ανήκεις στην Ομοσπονδία να αγωνιστεί ο αθλητής σου. Ποια είναι τα ωφέλη ενός αθλητή που συμμετάσχει σε μια διοργάνωση όπως είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα? Καταρχήν, τα ωφέλη του αθλητή, ο οποίος θα συνεχίσει το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολλά. Γιατί θα αναγκαστεί να παίξει πάνω από 2-3-4 παιχνίδια. Οπότε είναι όφελος για όλους να αγωνιστούν, να έχουν συμμετοχή περισσότερο από το ένα παιχνίδι το διασυλλογικό και να κερδίσουν εμπειρίες περισσότερες. Τους κάνει καλύτερους αυτό. Κώστα, το επίπεδο των αθλητών πώς το βλέπεις σήμερα? Το επίπεδο ήταν ήδη ανεβασμένο πριν ξεκινήσει, γιατί αν δείτε σε κάποιες κατηγορίες, ειδικά στα K1 και στα Low Kicks, παίζουν αθλητές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε αρκετά σημαντικές διοργανώσεις. Οπότε το επίπεδο από μόνο του είναι ανεβασμένο με τέτοιους αθλητές. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε σε ονόματα, αλλά υπάρχουν αθλητές οι οποίοι έχουν παίξει πάρα πολλές σημαντικές διοργανώσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Κώστας Ιωακιμίδης, House of Champions. Κώστα, εύχομαι τα καλύτερα για τους αθλητές σου, με τη νίκη και χωρίς τραυματισμούς. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια πάλι στην εκπομπή. Συνεχίζουμε έτσι καιρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. We'll be right back.
Δημήτρης Μπακερτζής σήμερα κοντά μας, επικεφαλής ιατρικής ομάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και θέλω να δώσω συγχαρητήρια για μία φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ως γιατρός της Ομοσπονδίας. Και δεν ευλογούμε τα γένια μας εδώ πέρα. Εδώ κάνουμε μια ουσιαστική εργασία που για πρώτη φορά έχουμε μερικές καινοτομίες. Εσύ ποτέ δεν ευλογάς τα γένια σου, γιατί έχεις αποδείξει με έργα ότι είσαι ο άνθρωπος που είσαι πάνω στα ρινγκ τόσα χρόνια και καινοτομείς με την παρουσία σου. Κοίταξε να δεις. Εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει. Κάνω ένα πράγμα το οποίο το θέλω. Και μέσα από αυτή την εργασία κάνω και το χόμπι μου. Αυτό. Η ιατρική ομάδα που έχει στηθεί φέτος είναι κάτι ξεχωριστό. Μίλησε μας γι' αυτό. Σήμερα, εδώ για πρώτη φορά φέτος, κάναμε μία ακόμη καινοτομία. Οι Άξιον με διατρία δράση έχουν μία ιατρική ομάδα στο Πανελλήνιο, η οποία αριθμεί τα 5 άτομα. Αυτά τα 5 άτομα έχουν επικεφαλή σε μένα, όπου διαχειρίζομαι τα 4 ρινγκ και οι υπόλοιποι γιατροί κινούνται ως επικουρικοί, βοηθητικοί δηλαδή, μέσα στον χώρο, τον τατάμι ή στο πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο το οποίο έχουμε στήσει και φέραμε όλα τα υλικά από το δικό μας ιατρείο εδώ και έχουμε κάνει ένα μικρό νοσοκομείο εδώ. Οι συμμετοχές φέτος είναι πάρα πολλές, οπότε έχουμε να διαχειριστούμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν φτάνει ένας άνθρωπος για να καλύψει μια τέτοια... Σχεδόν 1.700 άτομα. Είναι πάνω από 700 άτομα. Έχουμε υπερπλήρη τις συμμετοχές και όλοι οι δάσκαλοι συμβάλλουν σε αυτό. Είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που γίνεται μια φορά το χρόνο. Θέλω να πω ότι σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις δεν φτάνει ένας γιατρός. Πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη ιατρική ομάδα, η οποία αναφέρει τα πάντα μαζί της. Φορείο, οξυγόνο, απεινιδωτές, το ιατρικό της κρεβάτι, οι ιατρικά σημειώματα. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Φέτος για πρώτη φορά είναι ολοκληρωτικός έλεγχος των δελτίων. Όπου τις άλλες χρονιές τι γινόταν, Δημήτρη? Αφήναμε στην ευχέρεια των δασκάλων να σφραγίσουν μόνοι τους τα δελτία. Φέτος ελέγξαμε όλα τα δελτία. Είδαμε ότι οι αθλητές έχουν ιατρική εξέταση για να μπορούν να μετέχουν στο Πανελλήνιο. Εμείς κάναμε ιατρική εξέταση και τους δώσαμε το OK για να μπορούν να παίξουν. Οπότε οι δικλείδες ασφαλείας είναι πάρα πολλές. Αποκλείουμε κάθε τι το οποίο μπορεί να μας προκαλέσει πρόβλημα. Σίγουρα να αναφέρουμε και. Αποκλείουμε το ατύχημα. Το ατύχημα είναι μία λέξη σύνθετη από το αλφα το στερητικό και την τύχη. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε τίποτα στην τύχη και μεριμνούμε για τα πάντα. Εμείς και η Ομοσπονδία στη συνεργασία. Να διευκρινίσουμε για τον κόσμο που μας ακούει ότι όλοι οι αθλητές φοράνε προστατευτικό εξοπλισμό. Το να προκληθεί ατύχημα είναι κάτι το πολύ δύσκολο, γιατί το kickboxing είναι ένα άθλημα που προστατεύει τους αθλητές του. Όμως μπορεί να έχουμε ένα νοκάουτ, μπορεί να έχουμε ένα τραυματισμό, ένα σκίσιμο, το οτιδήποτε. Φέτος ακούμε από εσένα ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, αλλά και για τους αθλητές που συμμετέχουν, αλλά και για τις οικογένειες των αθλητών, γιατί έχουν το κεφάλι τους ίσιο. Όλοι οι αθλητές που μετέχουν στο πρωτάθλημα τονίζω ότι είναι αθλητές. Δεν έχουν να κάνουν και οι πολεμικές τέχνες, είναι ένα άθλημα. Για το κουσού κουμφού, μιλάμε για το kickboxing, μιλάμε για το παγκράτιο, για όλα τα στυλ, μιλάμε για οτιδήποτε, ακόμα και για το MMA που γίνεται μέσα στο κλουβί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αθλητές, κάνουν ένα συγκεκριμένο άθλημα. Εδώ έχουμε κάποιους κανόνες, δεν είμαστε αρένα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Τα παιδιά μας είναι φοιτητές, είναι εργαζόμενοι, κάνουν ένα άθλημα, ανήκουν σε συλλόγους υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας για το άθλημα που κάνουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να κάνουν σε σχέση με αυτό που έχει στην οτροπία του ο κόσμος. Εδώ κάνουμε άθλημα και όχι αρένα. Αυτό πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω? Είναι ευχάριστο, είναι πολύ καλό για τον χώρο των πολεμικών τεχνών, γιατί ο καθένας που συμμετέχει νιώθει εμπιστοσύνη. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι εμείς εδώ είμαστε για την ασφάλεια των αθλητών. Η Άξιον με διατρία ενδράση είναι εδώ με την ομάδα της. Εμείς αριθμούμε γύρω στα 80 άτομα που καλύπτουμε όλα τα αθλητικά events που γίνονται στον χώρο, όχι μόνο πολεμικές τέχνες. Καλύπτουμε μπάσκετ, βόλεϊ, όποιο άθλημα φανταστείτε, ποδόσφαιρο, εκθέσεις, εκδηλώσεις, events. Διοργανώνουμε σεμινάρια πρωτοβοηθειών, εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Μπορείτε να μας βρείτε στο www.action.gr. Εκεί είναι η δράση μας.
Είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε ερώτηση και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για ό,τι υπηρεσία μπορούμε να προσφέρουμε γύρω από τον αθλητισμό. Είμαστε μια εταιρεία ιατρικών υπηρεσιών, αθλητιατρικού χαρακτήρα, αλλά έχουμε και επιστημονικό ρόλο μέσα στον χώρο των πολεμικών τεχνών και στον χώρο του αθλητισμού. Είναι ευχάριστο να υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται σαν εσένα, μια ομάδα τόσο δυνατή που να μπορεί να είναι πλάι στους αθλητές. Εγώ θα σε ευχαριστήσω από τη μεριά μου για αυτή την κουβέντα που κάνουμε και εύχομαι αγώνες χωρίς τραυματισμούς για όλους τους αθλητές. Να είστε καλά, χαρικά και εγώ. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσένα προσωπικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Μην μου πεις και πάλι κοντά σε εμείς εδώ έτσι συνεχίζουμε μετά από το Extreme Time θέμα με τον Δημήτρη Χρυσόπουλο και Κωνσταντίνα Παπαϊώνου από, από το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής που μας έλεγε από την πρώτη και όλα στιγμή της σημερινής μέρας. Λοιπόν, σου πραγματικά real respect. Nothing compares to you. Λοιπόν, και επειδή το έχω και το αγγλικό, nothing compares μαζί μου, μου είπε. Nothing compares to you. Δεν υπάρχει τώρα, εσύ είναι ο κόλμος. Εντάξει. Μπορείτε να μου κάνετε ένα αυτόγραφο εδώ. Ναι, αμέσως μετά και εκεί και πιο κάτω. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο γιατί μας έλεγες έτσι κάτι πολύ ωραίο και θα κλείσουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Συνεχίζουμε με την καλή συναισθηματική υγεία του παιδιού. Χαρακτηριστικά του παιδιού. Θέλει να μεγαλώσει. Συνήθως τα παιδιά θέλουν να αντιμετωπίζουν σαν να είναι μεγάλα σώματα και πνευματικά σώματα. Σαν να φέρεται σαν ένας ενήλικας. Κάνει φίλους μετά τα 2-3 χρονών και αρχίζει να μοιράζεται και να κάνει πράγματα με τους άλλους. Ένα παιδί που πάσχει από κακή συναισθηματική υγεία δεν το κάνει αυτό. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με κακή συναισθηματική υγεία. Σημαίνει ότι το παιδί δεν είναι ευτυχισμένο για ένα μεγάλο για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Και τι εννοούμε. Κακές διατροφικές συνήθειες, αρνείται την τροφή. Τρώει λίγο ή πάρα πολύ. Γι' αυτό και τα παιδιά μετά των 3-4 χρονών παίρνουν κιλά ή αδυνατίζουν πάρα πολύ. Άμα αυτό δεν είναι και τις φύσεις τους. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο όταν γιατί έχουν γιατί το αδυνατίζουν, ενώ έχουν κιλά νωρίτερα, είναι όσο μεγαλώνουν, είναι πιο δραστήρια πλέον, κάνουν πιο πολλά πράγματα, ψηλώνουν. Όταν αυτό γίνεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Όταν το παιδί αρνείται μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα να φάει, είναι εντάξει, δεν θέλει να φάει κιόλας. Εντάξει, παιδί... το έχουν και παιδάκια που είναι λίγο ακριβώς. Ναι, βρέχει το κρεβάτι του ή παρουσιάζει έλλειψη ελέγχου των σφιγκτήρων του πέρα από την ηλικία των 4 και 5 χρονών. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ έχω. Απομένεται. Αποσύρεται από τους ανθρώπους και τις δραστηριότητες. Τι πρόβλημα με το σφιγκτήρα σου. Όχι, έχουμε λέω πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μου λένε πολύ ωραίο θέμα, λέω πολύ ωραίο έχουμε. Α, εγώ νόμιζα πολύ έχουμε. Το έκανα αντική σύνταξη. Παρουσιάζει έλλειψη φυσιολογικής επιθετικότητας ή συναισθήματος. Ακόμη ένα. Δεν έχει φίλους. Νιώθει αδιαφορία για τους άλλους, το πώς νιώθουν και μέσα από το οικογενειακό του περιβάλλον. Αργή ανάπτυξη, παθητικό σαν βρέφος. Φέρεται δηλαδή σαν να είναι βρέφος. Όλα θέλουν να είναι από πάνω του, να του δίνουν το ενδιαφέρον του. Όταν πάσχει από κακή συναισθηματική υγεία. Μάλιστα. Λοιπόν, σούς. Σταμάτα. Ναι. Προβλήματα ύπνου. Αϊπνία, σοβαρή και συχνή εφιάλτες. Έχουμε μιλήσει για τις εφιάλτες. Για ποιες? Για τους εφιάλτες. Τι είπα? Για τους εφιάλτες. Προβλήματα υγείας. Ασθένεια χωρίς εμφανή λόγο. Αυτό που είπαμε και πριν. Εκρήξεις θυμού ή κλάματα για σήμαντους λόγους. Φόβους χωρίς εμφανή αιτία. Συναισθηματική προσκόλληση στους γονείς, θέλει να είναι παντού μαζί τους. Καυγάδες. Αρχίζει καυγάδες ή συμπεριφέρεται καταστροφικά χωρίς την αίσθηση των πράξεών του. Και να φταίει... Δεν το αντιλαμβάνεται. Ακριβώς. Το προκαλεί επειδή δεν να τραβήξει τα πράγματα. Μαθησιακά προβλήματα. Πάμε σε έναν άλλον κύκλο. Η σχολική του απόδοση είναι μικρότερη των ικανότητών του, χωρίς εμφανή αίτια. Πάει σχολείο και απλά κάθεται και κοιτάει. Πολλά παιδιά. Ενώ στην ουσία όμως οι γονείς το διαβάζουν, ας πούμε. Ναι, τον διαβάζουν. Και είναι εντάξει όσον αφορά ακριβώς. Την απόδοσή του στο σπίτι. Ή και έχει κάνει μια άσκηση στο τετράδιο και να το έχει φέρει μαζί, κάποια δεν το έχει φέρει μαζί. Θέλει να κάνει τη διαφορά, να δείξει το πρόβλημά του με λάθος τρόπο. Γιατί δεν γνωρίζει με ποιο τρόπο. Ακριβώς. Για να έχει ένα παιδί καλή συναισθηματική υγεία χρειάζεται ένα ζεστό σπιτικό, αυτό που είπες. Που αποδέχεται όλα τα μέλη της οικογένειας, σταθερά και συνεπή, όρια, αρκετή ανεξαρτησία, θετικά παραδείγματα. Μάλιστα. Βέβαια... Έτσι είναι, παιδιά. Τα παραδείγματα των γονέων, αν μη τι άλλο εννοούμε, εδώ λέγονται θετικά παραδείγματα, που δυστυχώς περισσότερες φορές, είτε άθελά μας, είτε θελημένα, είναι λάθος. Είναι λάθος, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, είναι λάθος.
Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, Βίρνα. Και θα σου φακέλου τη αμύθιτη περιουσία. Του Γιάνγκου Δράκου. Του Γιάνγκου Δράκου. Και με είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνω αυτό. Προσπάθησε το. Αν με αγαπά, συνέχισε. 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 Αυτό. Έχουμε χρόνο να διαβάσουμε κάτι. Ναι, βεβαίω και έχουμε. Αλήθεια. Έλα, πάρε το παγκαμάζο μα σήμερα για σένα είναι σκυτάλι. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο για να κλείσουμε. Λοιπόν. Θα διαβάσουμε μία εξομολόγηση. Πάρε θα μου πιάσω τα ζουμιά προς το τέλος με τα φιλάει πάντα όλα. Ναι. Θα διαβάσουμε μία εξομολόγηση. Η οποία μία κοπέλα 27 χρονών έχασε τη μαμά της και της αφήνει ένα γράμμα που θέλει να τη ζητήσει συγγνώμη. Και γιατί. Η μαμά της κόρης ή η κόρη της μαμάς. Η κόρη στη μαμά. Mm-hmm. Για πάμε. Λοιπόν, αφού έφυγε η μαμά, πώς σας το δώσει το γράμμα. Το άφησε, το έγραψε. Ξομολόγηση είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει, μαμά θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Μαμά, από τότε που έγινα μαμά, κατάλαβα πόσο σε ταλαιπωρούσα όσο ήμουν παιδί και θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη τώρα που φεύγεις. Συγχώρεσε με μαμά που δεν σε άκουγα γιατί είχες δίκιο. Ήθελα να κάνω το δικό μου γιατί ήμουν εγωίστρια, ενώ εσύ ήθελες το καλό μου. Συγγνώμη μαμά που παραπονιόμουν συνεχώς για το μικρό σπίτι που ζούσαμε. Εσύ προσπαθούσες να δουλεύεις, να καθαρίζεις το σπίτι, να μας φροντίζεις και να κάνεις τα πάντα για να μην μας λείψεις τίποτα. Το σπίτι αυτό, ενώ ήταν μικρό, είχε τα πάντα μέσα και φυσικά πολύ αγάπη. Όμως εγώ δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ, ίσως και μέχρι τώρα που έγινα μαμά. Μαμά δεν έπρεπε να σε κάνουν να νιώθεις τύψεις, που δεν μπόρεσες να έρθεις να με δεις σε κάποια επίδειξη μπαλέτου που έκανα. Ξέρω ότι προσπάθησες να έρθεις και ότι το αφεντικό σου δεν σου έδινε άδεια. Συγγνώμη, μαμά, που εφηβεία μου ήρθε νωρίτερα και είχα κρίξει διάθεση, σε έκλαιγα, δεν μιλούσα και εσύ συνέχεια με στήριδες. Συγγνώμη που σε κατηγορούσα ότι δεν με καταλάβαινες ενώ ήσουν η μόνη που ήξερες τι θέλω και τι σκέφτομαι. Συγγνώμη που σου είπα πως δεν δοκίμασα ποτέ τσιγάρο ενώ κάπνιζα. Το ήξερες ότι σου είπα ψέματα και δεν με μάλωσες ποτέ. Μαμά, συγγνώμη που σε αμφισβήτησα σαν μητέρα ενώ πάντα ήθελα να είμαι σαν εσένα και εύχομαι να γίνω σαν εσένα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ακριβώς ωραίο. Ακριβώς έτσι και νομίζω ότι αυτό ακριβώς μας καλύπτει όλους. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, που είσαι κοντά μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Αγαπάμε πολύ. Γεια.